ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είπαν ότι περίμεναν και αυτοί 4 χρόνια, δεν μας τα δώσαν τα λεφτά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να απαντήσω πρώτα σε αυτό. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας βγήκε πριν από ένα μήνα. Όπως ξέρετε, πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση είναι πολύ σαφής. Λέει ότι οι περικοπές που έγιναν από τον κύριο Βρούτση ως υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά το 2012, θυμάστε τότε οριζόντιες περικοπές σε κύριες επικουρικές συντάξεις και δώρα κυρίως, είναι αντισυνταγματικές. Ότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου, όπως ονομάστηκε, θεράπευσε αυτή την αντισυνταγματικότητα από το Μάιο του 2016 και μετά. Όμως για το διάστημα που ίσχυε. Παρακαλώ. Εκεί αντιδρούν νομίζω οι συνταξιούχοι, στη θεραπεία. Σε ποιο θέμα? Δηλαδή πώς στη θεραπεία. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι σαφής. Άμα θέλετε μπορείτε να τη διαβάσετε. Λέει ότι ο νόμος Κατρούγκαλου θεράπευσε αυτή την αντισυνταγματικότητα. Άρα ότι οφείλονται αναδρομικά στους συνταξιούχους για τις περικοπές που έγιναν από τον κύριο Βρούτση. Είναι πολύ σαφής η απόφαση, πολύ καθαρή. Αυτό που έκανε τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια απόφαση η οποία δεν θίγει απλά τα δικαιώματα των συνταξιούχων, αλλά ενέχει και έναν αυταρχισμό και μια αλαζονία. Διότι ουσιαστικά λέει στους συνταξιούχους ότι ενώ σας οφείλω 4, είναι ενδεικτικό αλλά θα καταλάβετε τη συσχέτιση, σας δίνω 1 και τα υπόλοιπα 3 διαγράφονται. Και ο τρόπος μάλιστα με τον οποίο το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή ήταν ότι σας δίνω αυτό το 1 και μην μιλάτε άλλο. Η τροπολογία που έφεραν, η νομοθετική ρύθμιση που έφεραν, λέει ότι όσοι πρόκειται να λάβουν αυτά τα περικομμένα, αυτά τα κουρεμένα αναδρομικά, θα πρέπει να μην έχουν άλλο δικαίωμα και καμία άλλη αξίωση από την κυβέρνηση και από το κράτος, παρότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν πολύ σαφές σε αυτό που είπε. Στην πραγματικότητα έχουμε αναδρομικά τα οποία θα έπρεπε να δοθούν στους συνταξιούχους συνολικού ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το σύνολο του ποσού. Και η κυβέρνηση ήρθε και νομοθέτησε για 900 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη περικοπή, ένα πάρα πολύ μεγάλο κούρεμα των αναδρομικών. Και κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως σας είπα, είναι ότι αυτό συνδυάζεται με μια ουσιαστικά διαγραφή διανόμου από το κράτος όλων των υπολείπων αξιώσεων, όλων των υπολείπων που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Κυρία Αξιόγλου, αυτή την περικοπή που περιγράφεται από τα 3,9 στα 900, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια, η κυβέρνηση την αιτιολόγησε λέγοντας ότι τα χρήματα που υπάρχουν πρέπει να βοηθήσουν, για παράδειγμα, τους πληττόμενους από τον κορονοϊό, τους ανέργους κτλ. Όπως επίσης ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στα ελληνοτουρκικά και χρειάζεται ενίσχυση στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι γνωστό στο πολιτικό ρεπορτάζ, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, ίσως ξέρετε και περισσότερα από μένα, ότι για παράδειγμα για να προχωρήσει η συμφωνία για τις γαλλικές φρεγάτες χρειάζονται χρήματα. Την αιτιολόγηση λοιπόν της κυβέρνησης ότι αυτά έχουμε να δώσουμε, τη δέχεστε ή πιστεύετε ότι... Η κυβέρνηση δεν είπε αυτό. Η κυβέρνηση δεν είπε αυτό. Αν έλεγε αυτό, θα κάναμε μια άλλη συζήτηση που θα σας εξηγήσω και γιατί είναι και αυτό προβληματικό. Αλλά η κυβέρνηση δεν είπε αυτό. Είπε ότι οι συνταξιούχοι δεν δικαιούνται κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Βουλή και είπε ότι αυτά είναι που δικαιούνται οι συνταξιούχοι και θα πρέπει να θεωρήσουν ότι δεν δικαιούνται τίποτα ερμηνεύοντας... άλλο. Συγγνώμη για την διακοπή. Ερμηνεύοντας την απόφαση με έναν τρόπο λίγο πιο κλειστό, να το πω έτσι, από όσο μας τον ερμήνευσε ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος στην αρχή, μας είπε ότι δικαιούνται και οι υπόλοιποι. Η κυβέρνηση είπε. Κύριε συντάξεις, αυτοί που έχουν προσφύγει, αυτοί δικαιούνται. Όχι, δεν τον ερμήνευσε με ένα πιο κλειστό τρόπο. Παραβίασε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα προέβλεψε μέσα στο νόμο της όρο ότι θα λάβετε αυτά και δεν θα δικαιούστε τίποτε άλλο. Ουσιαστικά ομολογώντας από μέσα ότι εγώ ξέρω ότι δικαιούστε, αλλά σας τα διαγράφω. Κρατάω τη δικιά σας τοποθέτηση. Είναι πιο χοντρό από ό,τι το λέτε. Κρατάω τη δικιά σας τοποθέτηση να σας πάρω στα λεφτά όμως. Αυτά τα 3 δις. Η κυβέρνηση λοιπόν είπε καταρχάς ότι δεν είπε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Είπε ότι εγώ θα κάνω αυτό γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι αυτό που μου λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέγοντας ψέματα. Και μάλιστα ο κ. Τσίπρας του το επεσήμανε στη Βουλή σε ήπιους τόνους σε πρώτη φάση, ότι
είναι ζήτημα χρημάτων ή λέτε ότι δεν, υπάρχει άλλη, δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα. Και απάντησε ο κ. Μητσοτάκης σε πολύ έντονο τρόπο ότι δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα. Δηλαδή ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η συζήτηση και πολύ χαρακτηριστική απάντηση που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Σε ό,τι αφορά πάντως τα οικονομικά, να πω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το 2020 το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει ανασταλεί. Τούτο σημαίνει ότι δεν έχουμε ταβάνι δαπανών. Δηλαδή ότι η χώρα δεν έχει να πετύχει κάποιους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων και μπορεί να δαπανίσει χωρίς να έχει κάποιο όριο, χωρίς να έχει κάποιο ανώτατο πλαφόν, το οποίο απαγορεύεται να ξεπεράσει. Ξέρετε ότι τα προηγούμενα χρόνια ή τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως αυτό δεν θα ισχύει. Άρα ουσιαστικά φέτος έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για να γίνουν δαπάνες. Και τον κορονοϊό θα σας πούμε πάλι. Όχι, όχι συνδεόμενες με τον κορονοϊό, οποιασδήποτε δαπάνες. Είναι καθαρή αναστολή. Άλλο λέει η Μαρία, κυρία Αξιόγλου, άλλο λέει. Εσείς είπατε ότι δεν έχουμε στόχο φέτος να πάρουμε κάποιο πλεονάσμα. Εμείς όμως, και δεν το λέω γιατί υπάρχει φιλοκυβερνητική διάθεση, το λέω γιατί μια πραγματικότητα. Καταγράφουμε ελλείμματα. Μισό λεπτό να έρθω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ. Φέτος λοιπόν ταβάνι δαπανών δεν έχουμε. Άρα μπορούμε να δαπανίσουμε χωρίς όριο, χωρίς να έχουμε πρόβλημα στο ύψος των ποσών που δαπανάμε. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι δημοσιονομικό. Το ερώτημα είναι ερώτημα αποθεματικών και διαθεσίμων. Ρευστότητας, με άλλα λόγια. Μπορούμε να δαπανίσουμε. Έχουμε να δαπανίσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ η απάντηση είναι πολύ σαφής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε ένα μαξιλάρι ασφαλείας 37 δισεκατομμυρίων. Ο κύριος Σταϊκούρας πριν από λίγες μέρες είπε ότι αυτό το μαξιλάρι δεν έχει φυγή ή ότι έχει φυγή πολύ λίγο. Mm-hmm. Άρα ο κύριος Σταϊκούρας ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι αποθεματικά και διαθέσιμα και ρευστότητα υπάρχουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν τα δαπανά. Εκτός αν δεν υπάρχουν, οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει τι έχει γίνει με αυτά. Και είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι αν έχει αρχίσει και τρώει σιγά σιγά το μαξιλάρι χωρίς αυτό να δίνεται για στήριξη των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρών επιχειρήσεων, όπως ξέρετε η αγορά δεν βλέπει αυτή τη στιγμή λεφτά από το κράτος, αν αρχίσει, έχει αρχίσει και τρώγεται το μαξιλάρι και δεν μας εξηγούν που δαπανούνται τα λεφτά, τότε υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα ή έχουμε ταμιακά διαθέσιμα που θα έπρεπε να έχουμε και άρα μπορούμε να κάνουμε δαπάνες για να στηρίξουμε εργαζόμενους, συνταξιούχους, μικρές επιχειρήσεις, ή δεν έχουμε ταμιακά διαθέσιμα και πρέπει να εξηγηθεί τι έχει γίνει με τα 37 δις που άφησε αποθεματικό ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Έχετε του κάποια εκτίμηση για αυτό? Ποιο είναι το ζήτημα αυτό? Έχετε κάποια εκτίμηση για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Ο κύριος Σταϊκούρας στη Βουλή ερωτήθη πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή μείωση του αποθεματικού και ότι δεν υπάρχει και ότι παραμένει το αποθεματικό σε υψηλά επίπεδα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Πάντως είναι απορίας άξιο. Εάν υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα και ρευστότητα, γιατί εδώ και τόσους μήνες δεν χρησιμοποιούνται έστω ένα μέρος αυτών για να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι, κυρίως οι συνταξιούχοι και οι μικρές επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούνται, γιατί δεν γίνεται αυτή η χρήση, γιατί δεν γίνεται αυτή η χρήση για να προλάβουμε τις βαθιές συνέπειες της ύφεσης, και αν είχε γίνει αυτή η χρήση, όπως λέγαμε από πολύ νωρίς, μου είχατε δώσει την ευκαιρία και στο κανάλι σας να εξηγήσω και την πρότασή μας τότε που προτείναμε σειρά μέτρων με μπροστοβαρή χαρακτήρα, αν είχε γίνει αυτή η χρήση, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε και τόσο σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα. Τι κάνει η κυβέρνηση τόσο καιρό? Δεν δαπανά για να στηρίξει την πραγματική οικονομία, δεν στηρίζει τους μισθούς των εργαζομένων. Έχουμε ραγδαία πτώση στα έσοδα γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να καταναλώσουν, τα μαγαζιά δεν μπορούν να δουλέψουν. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα βαθιάς ύφεσης που φαίνεται ότι θα είναι παρατεταμένη, γιατί η κυβέρνηση κάνει μια εξαιρετικά εσφαλμένη πολιτική επιδότηση να μην στηρίζει την πραγματική οικονομία. Μια τελευταία ερώτηση. Δώσανε κάποια εξαιρετικά πενιχρά επιδόματα, τα οποία δεν στηρίζουν την εργασία και την κατανάλωση. Δηλαδή τα 530 ευρώ, τα οποία μάλιστα οι άνθρωποι κάνουν και 2 και 3 μήνες να τα δουν, όπως επίσης τα ξέρετε από το ρεπορτάζ σας, και αναρωτιέμαι πώς μια οικογένεια θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να ζήσει 3 μήνες. Μας τα είπε ο κύριος Κόζολη, ο πρόεδρος της Δημοσιοποιίας της Ψηφισμού, πριν από κάμια ώρα. Επιτρέψτε μου την τελευταία ερώτηση, κυρία Αξιόγλου. Ως αντίδωρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή ως αντίδωρο του να μην εργάζεσαι και να μην έχεις και καμία προοπτική να ξαναεργαστείς. Καταλαβαίνετε πόσο υφεσιακή είναι αυτή η επιλογή. Μια τελευταία ερώτηση. Αφορά αυτό που είπατε πριν από λίγο για την ύφεση, η οποία και στην Ευρώπη καταγράφει επίπεδα ρεκόρ. Θα λέγαμε ότι μόνο σε πολεμικές συνθήκες θα έβλεπε κανένας τέτοιους αριθμούς για αυτούς που βλέπουμε στην τωρινή στατιστική. Μήπως τελικά όντως έπρεπε να κρατηθεί ένα ποσό ως κουμπαράς βοήθειας από το Σεπτέμβριο? Γιατί σήμερα που μιλάμε 1η Αυγούστου, είναι σαφές ότι η τουριστική σεζόν δεν θα αφήσει
σχεδόν τίποτα αν τα συγκρίνουμε τα περσινά και τα προπέρσινα. Μήπως χρειαζόμαστε όντως αυτό το κουμπαρά και φιδό στον τρόπο με τον οποίο τον αξιοποιούμε? Το κουμπαρά για μια δύσκολη στιγμή. Ναι. Mm-hmm. Δεν είναι δύσκολη στιγμή αυτή? Απολύτως. Δηλαδή, μια παράλογη αντίληψη, δεν το λέω ενώ ήταν ρητορικό, καταλάβατε, είναι για την πολιτική της κυβέρνησης. Υπάρχει μια παράλογη αντίληψη τόσο καιρό, αν είναι αυτή η αντίληψη, αν είναι αυτή, ότι κρατάω, δεν δαπανώ τίποτα, δεν υποστηρίζω τους μισθούς, δεν υποστηρίζω την κίνηση στην αγορά, δεν υποστηρίζω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει και βάζουν λουκέτα, δεν υποστηρίζω τις τουριστικές επιχειρήσεις. Γιατί? Για να κρατήσω χρήματα για μια δύσκολη στιγμή. Μα έτσι πώς το πας, με αυτή τη λογική που ακολουθείς, η δύσκολη στιγμή δεν είναι απλώς προδιαγεγραμμένη, αλλά ουσιαστικά την κάνεις χειρότερη. Δηλαδή, έχεις χρησιμοποιήσει μια συνταγή η οποία βαθαίνει την ύφεση. Και μπορεί να έχετε δίκιο ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν ηφεσιακές τάσεις, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις χειρότερες προβλέψεις από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, παρότι και αυτές επλήγησαν από τον κορονοϊό, παρότι και αυτές έχουν κυβερνήσεις υπερφιλελεύθερες, αποφάσισαν να δαπανίσουν χρήματα στο εσωτερικό τους για να στηρίξουν την εργασία, να αναπληρώσουν μισθούς και να στηρίξουν και τις επιχειρήσεις του εσωτερικού. Ακόμη και τον εσωτερικό τουρισμό. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στήριξης του εσωτερικού τουρισμού. Άρα, ακόμη και αυτές οι χώρες έκαναν αυτού του τύπου τις δαπάνες προκειμένου να μπορέσουν να συγκρατήσουν την ηφεσιακή τάση. Και φαίνεται ότι ενώ θα περάσουν μια ύφεση, θα έχουν πολύ μικρότερο βύθισμα και πολύ πιο γρήγορη ανάκαμψη. Αντιθέτως, η Ελλάδα φαίνεται ότι με την επιλογή που έκανε η κυβέρνηση θα έχει μια παρατεταμένη ύφεση. Και η συζήτηση πια, δυστυχώς, σταματά να είναι τι ύφεση θα πιάσουμε το 20 και τι φοβερή ανάκαμψη θα έχουμε το 21, και αρχίζει να είναι πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η ύφεση. Γιατί έχουν γίνει επιλογές οι οποίες δυστυχώς δίνουν διάρκεια στην ύφεση, την κάνουν παρατεταμένη. Την καλημέρα μας, κρίση αυτή την καλημέρα σας. Την καλημέρα μας, καλό μήνα να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλουμε να ακούγονται όλα. Βεβαίως, η κατάσταση μέσα στην οποία έχουμε βρεθεί είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το θέμα είναι πώς μπορεί να βγει κανένας από τη δύσκολη κατάσταση.